Επιτροπολογίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει ως Υπουργείο Υγείας και κύριοι συνάδελφοι την τροπολογία με γενικό αριθμό 179 και ειδικό αριθμό 4. Έχει τρία άρθρα. Τα λέω αναλυτικά και τα τρία. Το πρώτο νομίζω δεν έχει λόγο συζήτηση, τα άλλα δύο πιθανόν και να υπάρχουν διαφωνίες. Το πρώτο άρθρο αφορά στην υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις των καρκίνων του παχαίου εντέρου. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Υγείας διενεργεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, μέσα στο οποίο έχουμε εντάξει διάφορες εξετάσεις διαγνωστικές προληπτικές. Με το παρόν άρθρο νομοθετούμε την δυνατότητα να κάνουμε και δωρεάν διενέργεια προληπτικών εξετάσεων εντός προγράμματος προσωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Φαντάζομαι δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία από το σώμα. Αν κάποιος έχει διαφωνία, πολύ ευχαρίστως. Το πρώτο άρθρο λοιπόν είναι η νομοθέτηση να μπορούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα Δοξιάδης και τον συμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Το δεύτερο άρθρο παρέχει ως επιλογή τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόγραμμα της ελέγχους των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε περιόδους εκτάκτους ή αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις οποίες δεν επαρκεί το διατιθέμενο προσωπικό του. Κατ' εξαίρεση εισάγεται η δυνατότητα στελέχος των μελών των πληρωμάτων τους με έναν ή μία σπουδάστρια του ΙΕΚΑΒ που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση αναπλήρωμα ως δεύτερο μέλος αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το θεωρητικό μέρος των σπουδών του, από τη θέση του συνοδηγού ασθενοφόρου σε περίπτωση που δεν διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγηση δεύτερη κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό επιτυχάνεται τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ μέσω της διατήρησης λειτουργικότητας του μεγίστου αριθμού των ασθενοφόρων του στην υπηρεσία των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, επιτυχάνεται η περαιτέρω επένδυση της ασφάλειας στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς αφενός μεν τα πληρώματα μπορεί να στελεχώνονται και με επικουρικό προσωπικό, δύναται πλέον να στελεχώνονται και με καταρτισμένους σπουδαστές του ΙΕΚΑΒ, ενισχύοντας και την επάρκεια των σπουδαστών του προς τις γνώσεις και το επίπεδο ετοιμότητάς στην πρακτική αντιμετώπιση των πάση φύσεως συμβάντων, προσφέροντάς άμεσα και εξ αρχής υψηλού επίπεδου εμπειρία, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους κάθε φορά που θα καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες στο πεδίο. Δηλαδή, για να έχουμε περισσότερα πληρώματα ασθενοφόρων, μπορούμε να προσθέτουμε σπουδαστές του ΙΕΚΑΒ που έχουν τελειώσει το θεωρητικό σκέλος του ΙΕΚ ως δεύτερο μέρος στο πλήρωμα για να συμπληρώνουν τη βάρδες και να μπορεί να έχουμε περισσότερα ασθενοφόρους στον δρόμο. Και το τρίτο άρθρο δίνουμε τη δυνατότητα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ δηλαδή, και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, να με τη ολογημένη φυσικά γνώμη, να μπορούν να προσλαμβάνουν με καθεστώς έκδοση δελτίου απόδειξη παροχής υπηρεσιών, εκεί αυτό υπάρχει ήδη, προσθέτουμε και την ειδικότητα Δέλτα Έψιλον μηχανοτεχνητών οχημάτων. Και το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Αιμοδοσίας μπορούν να προσλαμβάνουν με μπλοκάκι. Στις ειδικότητες που μπορούν να προσλαμβάνουν με μπλοκάκι προσθέτουμε και την ειδικότητα Δέλτα Έψιλον μηχανοτεχνητών οχημάτων. Γιατί έχουμε έλλειμμα μηχανοτεχνητών και αυτό βγάζει πολλά μας ασθενοφόρα και οχήματα εκτός λειτουργίας. Αυτές είναι τα τρία άρθρα της τροπολογίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο μόνο. Εδώ συζητάτε για την ακρίβεια, αλλά ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, ήμουνα και ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης. Χθες δημοσιεύτηκε ο πίνακας από την Ελστάτ της μεταβολής των τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, την πενταετία 2019-2024. Επειδή άκουσα τον κύριο Μάντζιο που έφερε ως επιχείρημα ότι είμαστε τώρα οι πρώτοι. Επί σειρά μηνών ήμασταν οι τελευταίοι. Λοιπόν, εναρμονισμένος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην πενταετία 19-24 στην Ελλάδα 16,5, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 23,1 και στα τρόφιμα που γίνεται όλη φασαρία στην Ελλάδα 33,9, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 33,8. Το αναφέρω διότι, κύριε Μάτζιε, εάν θέλετε να έχετε παράδειγμα την Ευρώπη, να βλέπετε και την πραγματικότητα για την Ευρώπη. Δεν είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη σε πάρα πολλά είδη
είναι και πολύ μικρότερη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία.